Η συνέντευξη σημερινή δίνεται μετά από το πρωτοφανές γεγονός του κλεισίματος του λοκάουτ της νομικής για να αποτραπεί η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για το δικαίωμα στην άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα. Ένα γεγονός που δεν έχουμε δει εδώ και δεκαετίες αντίστοιχό του στον χώρο του Πανεπιστημίου για να θέσουμε το ζήτημα επίσης της άδειας, του δικαιώματος στην άδεια του Δημήτρικου Φοντίνα. Την προηγούμενη Τετάρτη η νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας κλείδωσε τις πόρτες της, κλειδαμπάρωσε τις πόρτες της, αποτρέποντας, αποκλείοντας την είσοδο σε φοιτητές, σε εργαζόμενους, σε επιστημονικό προσωπικό σε πανεπιστημιακού προκειμένου να αποτρέψει μια προγραμματισμένη εκδήλωση για το δικαίωμα στην άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα Η... Το ίδιο πρωί ε, είχε κοινοποιηθεί α, στον α, κρατούμενο μια επιστολή α, είχε γνωστοποιηθεί μάλλον στον κρατούμενο Δημήτρη Φοντίνα ότι α, υπήρχε επιστολή της νομικής σχολής προς τη φυλακή, προς τη διεύθυνση της φυλακής, με την οποία ζητούσε από τη διεύθυνση της φυλακής να εμποδίσει α, την α, τυχόν παρέμβαση του κρατούμενου ε, στην εκδήλωση αυτή και σε περίπτωση που τυχόν ο κρατούμενος ε, επέμενε να κάνει αυτή την παρέμβαση α, να του επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις. Επίσης, σύμφωνα με το με την γνωστοποίηση που έγινε στον Δημήτρη Φοντίνα γιατί δεν ε, του κοινοποιήθηκε, ή, δεν του επιδόθηκε η επιστολή αυτή. Αντίστοιχη επιστολή είχε σταλεί προς την εισαγγελία, την εισαγγελέα μάλλον, του Αρίου Πάγου με το αίτημα ε, να επιβάλει κυρώσεις πια στην ε, διεύθυνση της φυλακής αν ε, επέτρεπε στον Δημήτρη Φοντίνα να παρέμβει στη διάρκεια της εκδήλωσης. Το γεγονό ήταν πρωτοφανέ. Είπα ότι έγινε την ίδια μέρα, έγινε την προηγούμενη. Ε, ε, Δυσκολευτήκαμε να το πιστέψουμε. Ε, σε επικοινωνίε που έγιναν από τρίτου με τον κύριο Σπουρδαλάκη ε, του Οικονομικού και Πολιτικού Τμήματος ε, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το έγγραφο. Αντίστοιχα, σε επικοινωνίες που έγιναν με την Βρυτανία... υπήρξαν αρνήσεις και από εκεί από τους Αντιπριτάνης... άγνοια μάλλον, δήλωση άγνοια σε σχέση με το θέμα. Δεν γνωρίζουμε ποιος υπογράφει αυτήν την επιστολή... και θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να πάρει θέση... αυτός που τόλμησε να προχωρήσει σε ένα τέτοιο διάφημα... Πρέπει να δηλώσει ε, ότι το έκανε και να αναλάβει τις ευθύνες του. Α, θα πρέπει, ε, εάν δεν, εάν με κάποιο τρόπο η φυλακή τον εκθέτει με την γνωστοποίηση που έκανε στον κρατούμενο να α, το διαψεύσει και σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά και τον Υπουργό δικαιοσύνη. που θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να παρέμβει για να μας πει αν μπορεί το Πανεπιστήμιο να δίνει εντολές στην φυλακή, στην διεύθυνση της φυλακής για τον τρόπο που εφαρμόζεται ο κανονισμός της φυλακής και θα πρέπει και το Υπουργείο Παιδείας να βγει και να μας πει αν δικαιούται μία σχολή, η νομική είναι η κορυφαία σχολή στην υπεράσπιση, στη διδαχή και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και τη υπεράσπιση των δικαιωμάτων ακριβώς στους μαθητές, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας να μας πει αν μια σχολή σαν τη νομική και οποιαδήποτε πανεπιστημιακή σχολή μπορεί να παρεμβαίνει με τον τρόπο αυτό για να δεσμεύσει, για να φημώσει το λόγο, να αποκλείσει το δικαίωμα, την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, κορυφαίο δικαίωμα στο αστικό α, δικαιωματικό σύστημα ε, και να ε, και αν μπορεί επίπλεον να ζητάει α, κυρώσεις ε, σε βάρος ε, κρατούμενων, ε, να πω ότι το το ζήτημα της άδειας ε, ε, του Δημήτρη Κουφοντίνα είναι ένα ζήτημα άσκησης δικαιώματος, ενός δικαιώματος το οποίο δεν, είναι, δεν χαρίζεται, δεν χορηγείται, δεν είναι παραχώρηση του κράτους, είναι ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε μέσα από αγώνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, το δικα... ότι η άδεια νομικά κατοχυρώθηκε από το 1955, δεν μπόρεσε όμως, δεν δεν θέλησε να την εφαρμόσει το σύστημα ε, και ξεκίνησε η εφαρμογή της μόλις το 1989 με την αλλαγή του σοφρονιστικού κώδικα τότε. Είναι ένα δικαίωμα λοιπόν το οποίο προκάλεσε πολλές ταραχές μέσα στις φυλακές ε, και ε, γι' αυτό μπορούμε να λέμε ότι είναι ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε με αγώνες. Ε, στην ε, περίπτωση του Δημήτρη Κουφοντίνα, από το 2002, από τις 5 Σεπτέμβρη του 2002, οπότε παρουσιάστηκε αυτόβουλα α, για να υπερασπιστεί την υπόθεσή του και παραδόθηκε στις αρχές για να μπορέσει να υπερασπιστεί την υπόθεσή του, πράγμα που έκανε και στη διάρκεια όλης της δίκης. Ε, η, α, ο χρόνος που έχει παραμείνει στη φυλακή είναι 14 χρόνια, 14 χρόνια και πια και δύο μήνες. Έχει δικαίωμα στην άδεια από τη συμπλήρωση των 8 χρόνων κράτησης. Στα 8 χρόνια κράτησης, από το 2010 επομένως, ο Δημήτρης Κοβοντίνας είχε δικαίωμα να υποβάλει αίτηση. Από τότε και μέχρι σήμερα, μια σειρά από αιτήσει έχουν υποβληθεί για να δοκιμαστούν τα όρια του συστήματος, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Έχουν απορριφθεί με διάφορα προσχήματα, με διάφορους προσχηματικούς λόγους και με κάθε φορά διαφορετική επιχειρηματολογία, που όμως πάντοτε συγκλίνουν όλες οι επιχειρηματολογίες, όλα τα επιχειρήματα στον ίδιο παρανομαστή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας δεν μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος στην άδεια, γιατί δεν μεταμελείται για την δράση του, δεν μεταμελείται για τις ιδέες του και τολμά να εξακολουθεί να δηλώνει ότι υπερασπίσατε τις ίδιες ιδέες, το ίδιο όραμα για μια άλλη κοινωνία ε, και για διαδικασίες μέσα από τις οποίες αυτή η επαναστατικέ διαδικασίες μέσα από τις οποίες αυτή η κοινωνία ε, θα γίνει πραγματικότητα. Η επίκληση της α, μη μεταμέλειας για την... Α, και, ε, των ιδεολογικών και του φρονήματος του κρατούμενου για τον αποκλεισμό του από την άσκηση του δικαιώματος είναι παντελώς παράνομη ε, και το α, Συμβούλιο της Φυλακής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο καλείται να αποφασίσει να κρίνει μάλλον το αίτημά του παρανομεί όταν επικαλείται τέτοιους λόγους για να αποκλείσει τον Δημήτρη Κουφουτίν από την άδεια. Ε, η δήλωση Uh, οι ιδεολογικέ θέσει uh, δεν κρίνουν, δεν έχει κανένα δικαίωμα να κρίνει το Συμβούλιο τη ιδεολογικέ Θέση, δεν έχει δικαίωμα να κρίνει την ίδια την πράξη, η πράξη, οι πράξει ε, κρίθηκαν από το δικαστήριο το οποίο δίκασε, α, αποτιμήθηκαν και επιβλήθηκαν οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και εκεί εξαντλείται το δικαίωμα της πολιτείας να τιμωρήσει τον κρατούμενο για αυτό που είναι, για αυτό που έκανε. Δεν μπορεί το Συμβούλιο της Φυλακής να επεκτείνει αυτή την τιμωρία, αυτή την κύρωση σε άλλα στάδια. Δεν μπορεί να επιβαρύνει τον τρόπο έκτησης της ποινή. Δεν έχει δικαίωμα να επιβαρύνει, να επιμεικίνει με οποιοδήποτε τρόπο και τον χρόνο έκτηση της ποινή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας έχοντας συμπληρώσει σήμερα 14 χρόνια α, κράτησης, σε τρία χρόνια από σήμερα α, θα έχει δικαίωμα στην ε, ημιελεύθερη διαβίωση σύμφωνα με τον νόμο. Θα έχει δικαίωμα ε, στην, στην κατοίκον κράτηση σύμφωνα με τον νόμο. Ε, και σε 5 χρόνια από σήμερα θα έχει δικαίωμα στην έξοδο από τη φυλακή. Θα έχει δικαίωμα να κλείσει την πόρτα της φυλακής, οριστικά πίσω του και να γυρίσει στην κοινωνία. Είναι λοιπόν παράλογο σήμερα, κάτω από αυτέ τι συνθήκε, η φυλακή να εξακολουθεί να εμένει σε, αυτήν την, σε αυτόν τον αποκλεισμό, σε αυτή την εξαίρεση δικαιωμάτων και να την στηρίζει κιόλα και με τον τρόπο που τη στηρίζει. Να πω ότι σε μία περίπτωση, το καλοκαίρι για πρώτη φορά, το καλοκαίρι που μας πέρασε τον Ιούλιο προσφύγαμε και στο Δικαστικό Συμβούλιο το Συμβούλιο Εκτελέσεως Ποινών το Δικαστήριο Συγνώμη Εκτελέσεως Ποινών που είναι το Δικαστικό Συμβούλιο του Πειρά σε ό,τι αφορά τον Κορυδαλό ζητώντα και τη δική του κρίση και αποτίμηση αυτών των αποφάσεων με προσφυγή μας κατά του της απόφασης της, του Συμβουλίου της Φυλακής και το Συμβούλιο της, της, του Πειραιά και το Δικαστικό Συμβούλιο του Πειραιά α, το οποίο αρνήθηκε και να ακούσει τον Δημήτρη Κουφοντίνα γιατί υποβάλαμε αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης πανικοβλήθηκε θα έλεγα στην ιδέα ότι θα έπρεπε να ακούσει τον Δημήτρη Κουφοντίνα ε, και το Συμβούλιο λοιπόν του Πειραιά Α, απέριψε την αίτηση με το ίδιο σκεπτικό και την επίκληση των ίδιων επιχειρημάτων, τη μη μεταμέλεια, το φρόνημα, ε, τις ιδεολογικές, την αιμονή στις ίδιες, ε, στην ίδια ιδεολογία ε, και, την, ε, και επισημένοντας κιόλα ε, ε, και τονίζοντας αυτό που ο κρατούμενος δήλωσε ε, και δηλώνει στη διάρκεια των ακρόασεών του μέσα στη φυλακή για την άδεια. Τι δηλώνει ο Δημήτρης Κουφοντίνας, δηλώνει ότι δεν θα συζητήσει τις πολιτικές του απόψεις και τις ιδεολογικές του θέσεις με το Συμβούλιο της Φυλακής, γιατί δεν είναι αρμόδιο γι' αυτό και δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει, αλλά θα τηρήσει τους όρους που θα του τεθούν, που θα του θέσουν οι άνθρωποι που θα υπογράψουν την απόφαση ε, για την χορήγηση της άδειας εξόδου. Ε, και αυτή του η θέση θεωρήθηκε ότι ενισχύει το ιδεολογικό εκείνο προφίλ, το οποίο εξοργίζει ε, τους, ε, ε, τους δικαστές ε, έτσι ώστε να ε, συμβάλλει στην ε, ε, απορρίψη της άδειας. Να πω επιπλέον ότι ο Δήμετρος Κουφοντίνας είναι ένας από τους ε, κρατούμενους εκείνους οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια της κράτησής του ε, έχει σεβαστεί ε, κατά τρόπο εξαιρετικό του συγκρατούμενους του, τους εργαζόμενους και τους τρίτους, ε, έτσι ώστε ποτέ να μην έχει ε, δώσει δικαίωμα σε κανέναν να θεωρήσει ότι αδικήθηκε από αυτόν και από τη συμπεριφορά του και να πω ότι από το Τριμελέ συμβούλιο της το πιθαρικό συμβούλιο του α, της φυλακής που αποτελείται από το Διευθυντή της φυλακής α, την εισαγγελέα επόπτη επόπτρια του Πυρεάμ και την κοινωνική λειτουργό σταθερά επί όλα αυτά τα χρόνια η α, η κοινωνική λειτουργός υπογράφει εκθέσεις με τις οποίες προτείνει να γίνει δεκτό το αίτημα, αναγνωρίζοντας την προσωπικότητα του κρατούμενου και σταθερά υπογράφει επίσης τις ομόφωνες αποφάσεις απόρριψης του έτιματος που εκδίδονται από το σύμβουλο. Αυτό χαρακτηριστικό της ελευθερίας της α, και της απόφασης ο, αυτών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο. Για να κλείσω να πω α, ακόμα ότι η, α, είναι σαφές σε όλους μας και κατανοητό ότι είναι στην ουσία ένα ζήτημα νομικό, είναι ένα ζήτημα πολιτικό, σαν πολιτικό κρίνεται, σαν πολιτικό ζήτημα αποφασίζεται και εμείς καταλαβαίνουμε ότι το ζήτημα αυτό θέλει πολιτική ε, α, απάντηση ε, και ζητάμε και γι' αυτό από τον Υπουργό Δικαιοσύνη, πέρα από το ότι οφείλει να πάρει θέση για το ζήτημα του κλεισίματος της νομικής και της όχι το κλεισίμα του μάλλον, ε, της φήμωσης που η νομική σχολή απέτησε από τη φυλακή, πρέπει να πάρει θέση ε, και για το ζήτημα της άδεια. Δεν μπορεί η αριστερά ε, να ισχυρίζεται, που ισχυρίζεται ότι κυβερνά αυτή τη στιγμή, να που έδωσε μάχες ε, για τα δικαιώματα των κρατούμενων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί σήμερα να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά ε, σε αυτό το... Ζήτημα. Ένα ζήτημα που είναι μείζον αν σκεφτεί κανείς ότι αφορά έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων.